γυναικεία υπόθεση η συζήτηση που ακολουθεί. Κοντά μας είναι τρεις κυρίες οι οποίες διεκδικούν μια θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλες με εμπειρία στην αυτοδιοίκηση. Πάμε να τις παρουσιάσουμε. Απόψε μαζί μας η κυρία Στέλλα Αρχοντάκη, αντιδήμαρχος πολεοδομίας και χωροταξικού σχεδιασμού και εκ νέου υποψήφια με την παράταξη του κυρίου Λαμπρινού. Δύναμη πολιτών. Σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Δίπλα της η κυρία Μαρία Ξυλούρη, δημοτική σύμβουλος, αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και υποψήφια με την παράταξη του κυρίου Κουράκη, Ηράκλειο 375. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Και δίπλα της η κυρία Μαρία Κασοτάκη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την σύμπραξη δημοτών, επικεφαλής ο κύριος Σινιωτάκης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με εσάς, κυρία Αρχοντάκη. Σε μία πρώτη έτσι αποτίμηση του έργου της νυν Δημοτικής Αρχής, θέλω να μου κάνετε μία πρώτη αξιολόγηση και να μου πείτε ποια θεωρείτε ότι είναι τα πιο δυνατά έργα της παράταξής σας. Κυρία Σαλαπάτα, θα σας πω ότι πραγματικά έγινε σπουδαίο έργο, ορατό και μη. Και το λέω αυτό γιατί εγώ ασχολούμαι με ένα τομέα που παρήγαγε ένα έργο το οποίο δεν είναι ορατό, μάλλον με δύο τομείς. Τον τομέα της δημοτικής περιουσίας και τον τομέα της πολεοδομίας. Για μένα τη δημοτική περιουσία καταφέραμε, θεωρώ, σε αυτή την πενταετία να βάλουμε σε μία τάξη την περιουσία, τη δημοτική περιουσία του Δήμου, η οποία μπορώ να πω ότι δεν την παρέλαβα και στην καλύτερη, στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, δηλαδή διαχρονικά τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο με την προηγούμενη αρχή. Επίσης, στην πολεοδομία, με το ξεμπλοκάρισμα, θα έλεγα, σχεδίων πόλης που ήταν βαλτωμένα για πάρα πολλά χρόνια, αρχής γενομέης από την Αγία Τριάδα, τα ρέματα τα που ξεμπλόκαραν, τα οποία ξεμπλοκάρουν και στη συνέχεια πέντε μελέτες, την οριοθέτηση οικισμών της Κνωσού και άλλα πολλά, τα οποία όμως αποτελούν τη βάση και την προϋπόθεση για να γίνουν τεχνικά έργα. Για τα υπόλοιπα τεχνικά έργα νομίζω ότι έχουν μιλήσει οι δικοί μας αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος. Θεωρώ βέβαια ότι τα κορυφαία είναι η ανάπλαση του Σταυρού της Πόλης, η οποία έχει δείξει ένα άλλο Ηράκλειο. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχιστεί έτσι όπως έχει προγραμματιστεί ή όπως θα προκύψει από τη διαβούλευση, η οποία προβλέπεται να γίνει μεταξύ των κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής στο μέλλον, για να καταλήξουμε κάπου. Επίσης, έχει γίνει πολύ μεγάλο έργο στην κοινωνική πολιτική και στο θέμα της παιδείας, όπως επίσης και στο θέμα του πολιτισμού. Θεωρώ ότι το έργο αυτό παρήχθη μέσα σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό και νομικό περιβάλλον. Οικονομικό γιατί το χρήμα δεν έρεε άφθονο, είναι γεγονός, γιατί υπήρξαν τα capital control, γιατί υπήρξε μία τυπικότητα στη διαδικασία η οποία πάρα πολλές φορές ανέβαλε τις δημοπρασίες, με αποτέλεσμα να πάμε πίσω, αρκεί να πούμε ότι ο νόμος περί δημοπρασιών, το έχουμε πει πολλές φορές και εμείς και ο Δήμαρχος, αλλά έχει 200 ή 250 τροποποίησης, αν θυμάμαι καλά. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, παρήχθη, νομίζω, ένα πολύ καλό έργο. Κυρία Ξυλούρη, εσείς συμφωνείτε? Λοιπόν, να ευχαριστήσω ξανά για την πρόσκληση και να ξεκινήσω σε αυτά που αναφέρθηκε η κυρία Αρχοντάκη. Καταρχάς, στο θέμα της περιουσίας. Σαφώς μπορεί να υπήρχαν εκκρεμότητες, αλλά να μην ξεχνάμε ότι η συνένωση των Δήμων έφερε και περιουσιακά στοιχεία, κυρία Αρχοντάκη, από τους συνενούμενους Δήμους, οι οποίοι είχαν εκκρεμότητες, έπρεπε να συνενωθούν, να τακτοποιηθούν. Οπότε αυτό είχε μία χρονοκαθυστέρηση προς τα πίσω των διαδικασιών. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι το τόσο σημαντικό που... και δεν θέλω να σταθούμε τόσο πολύ σε αυτό. Σαφώς η Δημοτική Αρχή, η απερχόμενη Δημοτική Αρχή, υστερεί σε κάποια πράγματα και αυτό νομίζω το βλέπουν όλοι οι δημότες, το βλέπουμε κι εμείς. Υστερούσε βασικά σε στόχο και όραμα και αυτό φάνηκε στην πορεία. Το βλέπαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το βλέπαμε όμως και στην πρακτική.
της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών Υπεύθυνων Αρχόντων. Δεν είχαμε αποτελεσματικότητα. Είχαμε αστοχίες σε πάρα πολλά έργα. Κακές πρακτικές σε έργα. Είτε κακές εκτελέσεις, θέλω να πω. Όλα αυτά μας έφεραν σε ένα σημείο, ενώ υπήρχε η δυνατότητα, γιατί είχαν παραλυφθεί μελέτες σχεδόν ολοκληρωμένες πλήρως, με μια τυπική επικαιροποίηση ίσως του πρώτου έτους. Και γι' αυτό μάλιστα θα μπορούσαν δηλαδή τα έργα να είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα και να είχαμε ολοκληρωμένα κάποια ουσιαστικά έργα που θα μπορούσαν να δώσουν άλλη ποιότητα ζωής στο Ηράκλειο. Όπως είναι η Είδης, οι Δικαιοσύνες, είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά καρκινοβατεί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Ουσιαστικά έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί, ας μην μπούμε το 100%, παρόλο που έχει παρέλθει η προθεσμία η τυπική, ο εργολάβος έχει φύγει και εμείς αυτή τη στιγμή σε ένα έργο που περιλαμβάνει 1821, Evans και μέρος της καλοκαιρινού, έχουμε το 40% ουσιαστικά πλήρως και όχι πλήρως εκτελεσμένο. Δεν έχει μπει αστικός εξοπλισμός ούτε καν στην Είδης που έχει τελειώσει τώρα και μήνες. Είναι μια προβληματική κατάσταση πάντως που έχει παραδεχθεί και ο ίδιος ο αντιδήμαρχος. Θέλω λίγο να προχωρήσουμε. Κυρία Κασοτάκη, έχετε κι εσείς εμπειρία σε ό,τι αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο, δύναμη πολιτών, σύμπραξη τώρα δημοτών. Θέλω λίγο να μου πείτε σε ό,τι αφορά τα όσα είπαν η κυρία Αρχοντάκη και η κυρία Ξυλούρη νωρίτερα. Η κυρία Αρχοντάκη είπε ότι παρέλαβε ένα έργο ελλιπές, με κενά, αναφέρθηκε στα τρία σπουδαία έργα που κατά τη γνώμη της έχουν γίνει στο Ηράκλειο, η ανάπλαση του Σταυρού, η κοινωνική πολιτική, ο πολιτισμός. Η κυρία Ξυλούρη έχει διαφορετική άποψη, ότι υπήρξαν καθυστερήσεις και προβλήματα στα έργα, χαρακτηρίζει αναποτελεσματική την νυν Δημοτική Αρχή. Εσάς η άποψή σας ποια είναι? Δεν μπορώ να μηδενίσω το έργο του Βασίλη Λαμπρινού, γιατί και εγώ ήμουν ένα κομμάτι αυτής της παράταξης. Ωστόσο όμως το αποτέλεσμα ήταν πολύ κατώτερο των οραμάτων και των προσδοκιών μας. Όλοι εκλεγήκαμε, όλοι μάθαμε την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δεν γίνανε αυτά τα πράγματα που έπρεπε να γίνουν προσωπικά, όσον αφορά και τα σχολεία και την παιδεία που έχω ασχοληθεί, είμαι και εκπαιδευτικός. Υπήρχαν θέματα. Υπήρχε καθυστέρηση σε κάποια πράγματα, δηλαδή περάσαν 4-5 χρόνια χωρίς ουσιαστικά να γίνουν αλλαγές σε βασικά πράγματα, όπως είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Υπάρχουν ακόμα θέματα όσον αφορά την καθαριότητα της πόλης και παράπονα. Υπάρχουν θέματα όσον αφορά την οδοποιία της πόλης. Τα σχολεία, καθημερινές ανάγκες σχολείων δεν μπορούσαν να καλυφθούν. Όταν υπάρχει ένας υδραυλικός ο οποίος πρέπει να καλύψει γύρω στα 200 σχολεία σε όλο το Δήμο, δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα αυτό. Γίνανε κάποια πράγματα, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν πολύ περισσότερα. Τώρα, τι έφταξε αυτό? Ίσως, δεν ξέρω, ίσως δεν υπήρχε κάποια σωστή συνεννόηση, δεν υπήρχε κάποιες διαδικασίες ίσως ομαδικές που θα μπορούσαν να γίνουν. Ίσως ο καθένας έπαιρνε πάνω του κάτι και το προχωρούσε να το υλοποιήσει. Μάλιστα. Τώρα θέλω να έρθω σε εσάς, κυρία Αρχοντάκη, και να σας ρωτήσω με αφορμή και την περίπτωση της κυρίας Κασοτάκη. Οι διαρροές, οι αποχωρήσεις σας ενόχλησαν ή θεωρείτε ότι ήταν και εξακολουθεί και είναι η Δημοτική Παράταξη μια ομάδα με ετερόκλητες προσωπικότητες από διαφορετικούς ενδεχομένως πολιτικούς χώρους και αυτό μοιραία οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα? Κυρία Σαλαπάτα, αυτή η Δημοτική Παράταξη ξεκίνησε με ανθρώπους που, και εγώ έχω πει ότι έχω συνεργαστεί με ανθρώπους με τη διαφορά που μας χωρίζει μια ηλικιακή ικανή διαφορά και διαφορετική ιδεολογία, όπως βλέπω ότι σήμερα το ακολουθούν όλες οι παρατάξεις αυτό. Δεν έχουμε μόνο κομματικές παρατάξεις, όλοι διατείνονται ότι είναι ελεύθεροι, δεν εξαρτώνται, δεν θέλουν χρήσματα κτλ. Όταν αυτό το ξεκίνησε ο Βασίλης ο Λαμπρινός, κάπως τον ειρωνευτήκανε. Πού πας χωρίς χρήσματα, χωρίς να είσαι μια μονοκομματική παράταξη? Διαφωνίες υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρξουν. Το θέμα είναι πόσο λύνονται αυτές οι διαφωνίες μέσα στην παράταξη, πώς προχωρεί η παράταξη
Και να σας πω κάτι στο τέλος, από τα 30 άτομα που ήμασταν, φύγανε 5-6 άτομα που από αυτά θα σας έλεγα ότι από την αρχή το είχαν ή κάποια στιγμή μες στην πορεία στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους να φύγουν, γιατί ενδεχομένως περίμεναν άλλα πράγματα. Και άλλα βρήκαν. Ήταν πάντως ένα θέμα που έλαβε διαστάσεις, επειδή κοινός παρανομαστής των δηλώσεων όλων εκείνων ήταν ότι υπήρχε πρόβλημα στη λειτουργία της παράταξης και πως υπήρχε μια συγκεκριμένη ηγετική ομάδα. Όχι, κυρία Σαλαπάτα, εγώ δεν θα συμφωνήσω σε αυτό, θα διαφωνήσω κάθετα. Έχω μια φιλική σχέση με τον Δήμαρχο 40 και πλέον χρόνια. Δεν είδα να δημιουργείται αυλή πέρα από το ότι ο Δήμαρχος επιλέγει να συνεργάζεται με κάποιους ανθρώπους που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό να συμβαίνει σε οποιονδήποτε θέλει να συνεργαστεί με κάποιους. Δεν έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποιους. Όλοι περάσαμε από πάρα πολλά πόστα, ενδεχομένως κάποιοι να μην πέρασαν από εκεί που ήθελαν. Ίσως αυτό να ήταν κάποιο όνειρο, κάποιο να το είχαν στο πρόγραμμά τους, αλλά όλοι περάσαμε από διάφορες θέσεις ευθύνης. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι με μεγαλύτερη ευθύνη, άρα άλλοι με λιγότερη. Αυτή τη στιγμή αυτή η παράταξη έχει ενδυναμωθεί, έχουν μπει πολλοί νέοι άνθρωποι με πολλά προσόντα και θεωρώ ότι είναι μια δημοτική παράταξη η οποία μπορεί με αξιώσεις να διεκδικήσει το Δήμο για άλλη μια τετραετία. Μία παρένθεση όμως να σας πω σε αυτό, ότι μας κατηγορούν για φιλορροή της παράταξης, αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλες παρατάξεις από 10 συμβούλους που είχαν εμφανιζόταν οι 5 ή οι 6 ή οι 3 τις περισσότερες φορές. Θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένοι? Ναι, θέλω στην παράταξη της κυρίας Ξυλούρη από τα 10 άτομα, σπάνιες φορές ήταν και τα 10, λείπανε τις περισσότερες φορές, ειδικά ο αρχηγός, τις τελευταίες μέρες δε ήταν 3 έως 4 άτομα αντιπροσωπευτικά. Ωραία, η κυρία Ξυλούρη βέβαια είναι μία από αυτούς που ήταν συνεπής, λοιπόν, θα έλεγα. Θέλω να πάρετε το λόγο για να απαντήσετε. Θέλω να πάρω το λόγο γιατί πρέπει να απαντήσω. Κοιτάξτε να δείτε. Θα σταθώ καταρχάς σε αυτό που είπε στην αρχή. Δεν ξεκίνησε ο κύριος Λεμπρινός τις ανεξάρτητες παρατάξεις και ξέρετε κύριε Αρχοντάκη, οι ανοιχτοί ορίζοντες από το 2010 ήταν μια πολύ συλλεκτική παράταξη. Δεν είχε. Στο Ηράκλειο ζω, κύριε Ξυλούρη, δεν το είδα. Δεν αυτό νομίζω ότι ήταν μάλλον μόνο. Όχι, αφήστε με να ολοκληρώσω και μετά απαντήστε, γιατί και εγώ ήθελα να σας διακόψω, αλλά δεν το έκανα. Από το 2010 είναι πολύ συλλεκτικότατη η παράταξη, σαν ανοιχτοί ορίζοντες, και συνεχίζει να είναι και τώρα σαν Ηράκλειο 375. Άρα λοιπόν, και όπως επίσης το ότι δεν είχε χρήσμα η παράταξη της δύναμης πολιτών, δεν ισχύει ακριβώς. Αλλά δεν θέλω να σταθούμε τώρα σε αυτά, για την τακτοποίηση έτσι της ακρίβειας τα επισήμενα. Είπατε, είναι ένα θέμα το οποίο το επαναφέρεται συνεχώς από τη δύναμη πολιτών και από όλους τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους και από το Δήμαρχο κάποιες φορές, ότι υπήρχαν απουσίες. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι σχολείο. Η αξιωματική, η αντιπολίτευση που είχαμε σαν υποχρέωση να κάνουμε, ποτέ δεν υστερούσε σε τίποτα λόγω της απουσίας ενός ή δύο ατόμων. Πολλές απουσίες υπήρχαν και από τη δική σας παράταξη. Μην ξεχνάτε ότι τον τελευταίο χρόνο είχαμε πρόβλημα απαρτίας ή είχατε πρόβλημα στο να πάρουμε αποφάσεις, γιατί έλειπε ικανός αριθμός δημοτικών συμβούλων της παράταξης της δικής σας, ούτως ώστε να πάρουν κάποιες αποφάσεις που ήθελαν την πλειοψηφία σας. Νομίζω οπότε ότι ήταν αναβάλαμε μετά τις αποχωρήσεις, και αναβάλαμε, που οι οποίες ήταν και εσκεμμένες. Είχαμε και περιπτώσεις απουσιών. Όσο για την απουσία του επικεφαλής μας, επειδή άπειρες φορές το έχει διευκρινίσει και έχουμε τοποθετηθεί επ' αυτού, δεν απουσίαζε, όπως λέτε, συνεχώς επί 3 χρόνια και ξαφνικά ερχόταν. Όταν απουσίαζε, πάντα ήταν ενήμερος καταρχάς ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θεσμικά και υπήρχαν συγκεκριμένοι λόγοι που απουσίαζε, τους οποίους τους ήξερε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ήταν κάπου γιατί δεν ήθελε να είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο ή γιατί σνόμπαρε το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν κάπου που ουσιαστικά έπαιρνε πράγματα που θα τα ανταποδώσουμε τώρα πια στους δημότες, πιστεύω εγώ,
με τη συμμετοχή του στην... Εγώ δεν το είδα αυτό μες την πενταετία. Ο κύριος Κουράκης να ανταποδίδει κάτι... Για να μην μετατραπεί η συζήτηση σε διάλογο δύο, να μην αδικήσουμε την κυρία Κασουτάκη. Ολοκληρώστε για να περάσω. Εγώ ολοκληρώνω. Δεν ζήτησε ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο ενημέρωση από τον κύριο Κουράκη και δεν την είχε. Ήταν υποχρεωμένος να τη δίνει από τη στιγμή που μετέχει σε, όχι, κυρία, σε Επιτροπή Περιφέρειας της Ευρώπης. Υπήρχε στα μέσα, σε όλα τα μέσα, πάντα. Λοιπόν, κυρία Κασουτάκη, να έρθω σε εσάς και να μου πείτε τι διαφορετικό πιστεύετε ότι έχει να προσφέρει ο κύριος Ινιωτάκης. Καταρχήν είμαστε ένα μορφωτικό κίνημα, δεν διεκδικούμε απλά το Δήμο Ηρακλείου. Ονειρευόμαστε να φτιάξουμε την πόλη μας όλοι μαζί με τους δημότες, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, μέσα από ένα κοινό όραμα και όχι κάτι προσωπικό ή του καθενός το προσωπικό, αλλά μαζί σαν μια ομάδα. Πρέπει να είναι όλοι συμμέτοχοι, είτε μέσω του εθελοντισμού, είτε μέσω των αποφάσεων και την υλοποίηση των αποφάσεων. Θέλουμε λοιπόν να εμπλέξουμε τον κόσμο μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλουμε απλά να είμαστε σε θέσεις όπου θα κατευθύνουμε τα πράγματα χωρίς να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας. Να ακούμε, να αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, τι είναι αυτό πραγματικά που θέλει, να ακούμε τις προτάσεις τους και έτσι ώστε να τους δίνουμε το αρέσμα και μαζί να υλοποιήσουμε πράγματα που θέλουμε να γίνουμε για να αλλάξουμε από την καθημερινότητα μέχρι τα πιο μεγάλα έργα που θέλουμε να γίνουν στη πόλη. Επειδή έρχεστε σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, τι είναι αυτό που σας ζητούν σε ό,τι αφορά το Δήμο Ηρακλείου? Ο κόσμος, όπως μας είχε πλησιάσει και στις προηγούμενες εκλογές, ήθελε να βελτιώσει την καθημερινότητά του, απλά πράγματα. Mm-hmm. Το να μπορεί να πηγαίνει στη δουλειά του χωρίς να συναντάει πολύ μεγάλη κίνηση στους δρόμους και να μπορεί να βρίσκει κάπου να αφήνει το αυτοκίνητο να το παρκάρει. Το να μπορεί να κινείται στους δρόμους χωρίς να πέφτει το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι του μέσα στις λακκούβες. Το να μπορούν τα παιδιά του να πηγαίνουν στα σχολεία, σε σχολεία τα οποία θα είναι χωρίς προβλήματα. Το να μπορούν να είναι μια καθαρή πόλη, έτσι πάνω απ' όλα μια καθαρή πόλη. Στις αδύναμες κοινωνικές ομάδες ή στις ευπαθείς ομάδες, ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, οι οποίοι δεν μπορούν να κινηθούν στην πόλη μας, δεν είναι και τόσο φιλική για αυτούς η πόλη. Αυτά είναι τα βασικά. Δηλαδή, σε μια δημοσκόπηση που κάναμε, τα βασικά θέματα αφορούν την καθημερινότητα. Αυτά είναι που προβληματίζουν τους πολίτες. Κουλτούρα συνεργασίας υπάρχει, κατά τη γνώμη σας? Θα μπορέσουν οι παρατάξεις να συνεργαστούν αρμονικά την επόμενη μέρα? Γιατί δεν το κλεισταίνεις, δημιουργεί νέες προκλήσεις στην αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι αν όλοι έχουμε σαν κοινό στόχο το να μπορέσουμε να κάνουμε το καλό για την πόλη μας, δηλαδή ο στόχος μας είναι αυτός, χωρίς να υπάρχουν συμφέροντα ή επιδιώξεις ή προσωπικές επιδιώξεις, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι για το καλό της πόλης, του Δήμου μας. Κυρία Ξυλούρη, εσείς θεωρείτε ότι οι συνεργασίες είναι εφικτές? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι όλοι, τουλάχιστον όσο μας αφορά, αλλά πιστεύω και όλοι οι συνδυασμοί, όλες οι παρατάξεις, όλοι οι υποψήφοι, ένα κοινό στόχο έχουμε. Αγαπάμε την πόλη, όλοι την αγαπάμε. Δεν υπάρχει κανείς που την αγαπάει περισσότερο ή λιγότερο ή που νοιάζεται περισσότερο ή λιγότερο. Οπότε ο στόχος είναι κοινός. Σίγουρα η κουλτούρα του Έλληνα δεν είναι ακόμα πολύ κοντά στην απλή αναλογική και στις συνεργασίες. Θέλουμε χρόνο σε αυτό. Όμως μέσα από τις αντιθέσεις, όταν έχεις την ικανότητα να συνθέτεις, πιστεύω ότι μπορεί να βγουν πολύ θετικά πράγματα για το Ηράκλειο και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι, κυρία Αρχοντάκη, μια πρόκληση ο Κλεισταίνης, έτσι? Είναι μια πρόκληση, κυρία Σαλαπάτα. Νομίζω ότι μας ήρθε λίγο απότομα. Θα αναγκαστούμε να το κάνουμε εάν προσβλέπουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα για την πόλη που θεωρώ ότι όλοι αγαπούμε και θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό. Αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε αναγκαστικά σε αυτό και να μην συμπεριφερόμαστε με εκδικητικότητα ο ένας τον άλλο και με τη δημιουργία και με το να δημιουργούμε εντυπώσεις. Γιατί ζούμε αυτή τη στιγμή μία εκτεταμένη προεκλογική περίοδο στην οποία φάνηκε ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Μόλις ξεκίνησε δηλαδή η προεκλογική περίοδος, από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τους λόγους τους, δεν περνούσαν πολλά θέματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν περάσει ή θα μπορούσαν να περάσουν, γιατί η αντιπολίτευση ψήφισε λευκό. Εάν συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, λυπάμαι, αλλά ο Κλεισθένης στο Δήμο Ηρακλείου θα αποτύχει. Εάν όμως πραγματικά καθίσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και σκεφτούμε τι ωφελεί αυτή την πόλη, που όλοι την αγαπούμε και όλοι θέλουμε να κάνουμε κάτι,
Νομίζω ότι θα το επιτύχουμε. Ωραία, κυρία Ξυλούρη, ο λόγος σας, μόνο μη μου ανοίξετε νέα μέτωπα, όχι, γιατί ο χρόνος τρέχει. Αν μου επιτρέπετε, το ξέρω και θα το σεβαστούμε, αλλά δεν είναι ακριβές αυτό που αναφέρει η κυρία Αρχοντάκη. Δεν υπήρχαν θέματα τα οποία έπρεπε να ψηφιστούν και δεν ψηφίστηκαν για προεκλογικούς λόγους. Όμως, μια δημοτική αρχή θα πρέπει να ιεραρχεί και όχι να σκέφτεται το τελευταίο εξάμηνο της θητείας της σοβαρά θέματα να τα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι και μία ακόμα ένδειξη της αναποτελεσματικότητας. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 6 μήνες πριν από τις εκλογές, όταν απέρχεται η Δημοτική Αρχή για να δεσμεύει την επόμενη Δημοτική Αρχή. Και σε αυτά αναφέρεται, κυρία Αρχοντάκη. Να δεσμεύει την επόμενη Δημοτική Αρχή με ένα οργανισμό που μπορεί να μην συμφωνεί. Δεν μπορεί να έρχονται θέματα τα οποία είναι επίσης σοβαρά, που και ο νόμος ακόμα λέει ότι 2 μήνες πριν από τις εκλογές απαγορεύονται σοβαρά θέματα να έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν μόνο θέματα ρουτίνας και εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου. Τίποτε άλλο. Κλείνοντας πάρα πολύ γρήγορα, γιατί σύμπραξη Δημοτών και γιατί Μαρία Κασοτάκη? Ασχολούμαι τώρα, είναι εδώ και 5 χρόνια, κατέβηκα βασικά, ουσιαστικά μου αρέσει να προσφέρω. Αυτό μαθαίνω και στα παιδιά μου, από τη δουλειά μου σαν εκπαιδευτικός. Νομίζω θα πρέπει να σηκωθούμε όλοι από τις πολυθρόνες, τους καναπές μας και να προσφέρουμε για την πόλη μας, για τον τόπο μας, για τα παιδιά μας. Γιατί Μαρία Κασοτάκη, γιατί πραγματικά αγαπώ αυτή τον τόπο, αγαπώ αυτή την πόλη. Σε αυτή την πόλη εδώ μεγαλώνουν και τα παιδιά μου, οι μαθητές μου. Και θέλω με αυτά που έχω, τις γνώσεις που έχω και αυτό που μπορώ να κάνω, τη διάθεση που έχω, τον χρόνο που έχω, να αφιερώσω και να προσφέρω ό,τι μπορώ στον τόπο μου. Γιατί σύμπραξη Δημοτών? Γιατί ξεκινήσαμε μαζί ένα όραμα, όταν ξεκινήσαμε πριν 5 χρόνια, το όραμα να είμαστε μια ανεξάρτητη ομάδα, με ένα κοινό όραμα. Αυτό στην πορεία δεν βγήκε, δεν έγινε όπως το περιμέναμε, γι' αυτό και αποχώρησε και ο Πέτρος από τη Δύναμη Πολιτών, αποχώρησα και εγώ στη συνέχεια. Ακολουθώ το όραμα του Πέτρου του Νιωτάκη, ότι πρέπει μέσα από συλλογικές διαδικασίες και με την εμπλοκή όλων των δημοτών να μπορέσουμε να φέρουμε την πόλη μας πολύ ψηλά στη θέση που της αξίζει. Τώρα, γιατί Ηράκλειο 375 και γιατί Μαρία Ξυλούρη? Θα ξεκινήσω το γιατί Ηράκλειο 375. Το Ηράκλειο 375, καταρχάς, μία παράταξη που πολυσυλλεκτική, με όραμα, με σχέδιο. Δεσμεύει ο τίτλος, να έχετε υπόψη σας, στην παράταξή μας απέναντι στους δημότες, γιατί απεικονίζει το σχέδιο αλλά και την υπόσχεσή μας απέναντι σε αυτούς. Οπότε και βέβαια αυτό είναι ένα ισχυρό κίνητρο για το δημότη να έρθει μαζί μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το όραμα και το σχέδιο που υπάρχει για την πόλη, η οποία θα θέλαμε όλοι να τη δούμε να έρχεται στη θέση που της αξίζει. Γιατί το Ηράκλειο πραγματικά είναι μια πόλη που παράγει πολιτισμό, παράγει πλούτο, παράγει πολλά πράγματα και του αξίζει μια καλύτερη θέση. Τώρα, γιατί Δύναμη Πολιτών και γιατί Στέλλα Αρχοντάκη? Κυρία Σαλαπάτα, τον τελευταίο μήνα νιώθω ότι κάποιοι προσγειώθηκαν στο Ηράκλειο πραγματικά τον τελευταίο μήνα. Λες, δεν το ήξεραν το Ηράκλειο όλα αυτά τα χρόνια ή δεν πέρασαν από αυτό το Δήμο για πάρα πολλά χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν το όραμα και τους στόχους τους. Η Δύναμη Πολιτών πραγματικά αυτή την πενταετία δούλεψε, θεωρώ ότι είχε αποτελεσματικότητα. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, θεωρώ ότι έχω και τις γνώσεις. Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, δεν μου αρέσει, αλλά και γνώση υπάρχει και πείρα και αποτελεσματικότητα έχω δείξει για αυτή την πόλη που την αγαπώ. Δεν μου έλειπε καρέκλα, είμαι χρόνια Ηρακλειώτισσα και θέλω το Ηράκλειο να το δω όπως το θυμάμαι στις πολύ καλές στιγμές του. Μάλιστα, σας ευχαριστώ θερμά και τις τρεις που βρεθήκατε απόψε εδώ στο στούντιο της Cree TV και να σας ευχηθώ φυσικά καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.